Μεσημέρι. Κρούν τον κώδωνα του κινδύνου οι ναυαγοσώστες, καθώς όπως αναφέρουν δεν θα θρηνούσαμε τόσα θύματα αν οι πύργοι ήταν στελεχωμένοι. Εμείς θα συζητήσουμε το θέμα με τον Πόλη Παλίκαρο, πρόεδρο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ναυαγοσωστικής. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, αγαπητέ Στέγγελ. Κωνσταντίνος. Λοιπόν, θα θέλαμε τις θέσεις σας, κύριε Παλίκαρε, σε σχέση με αυτό το πάρα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο, αν δεν κάνουμε λάθος, είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζουμε κάθε καλοκαίρι, με φωνές διαμαρτυρίας κλπ. Από το 2005 έχουμε καταθέσει προτάσεις στο Υπουργείο Εσωτερικών που να γίνει νομοθεσία τέτοια, ώστε να ρυθμίζονται θέματα. Ποιες παραλίες πρέπει να επιβλέπονται, με πόσους ναυαγοσώστες, ποιον εξοπλισμό, ποιες ώρες κλπ. Αυτή η νομοθεσία δυστυχώς δεν έχει προχωρήσει για διάφορους λόγους. Τώρα αυτό το οποίο έχουμε κάνει, πήγαμε μέσω της Βουλής και έχουμε καταθέσει πρόταση νόμου μέσω βουλευτών για να ρυθμιστούν επιτέλους αυτά τα θέματα. Τώρα για τις περιπτώσεις που αναφέρεται, ναι, στην περιοχή Ναμοχώς που είχαμε πληγμόν 6 παρατέρα από το απόγευμα, ενώ ο ναυαγοσώστης είχε σχολάσει η ώρα 5. Μάλιστα. Ναι, στην Πάφων είχαμε παρολίγο πνιγμό, 11 παρα 5. Ευτυχώς που ο ναυαγοσώστης είχε πάει στο πόστο του λίγο πιο γρήγορα από την ώρα που έκανε δουλειά. Μάλιστα. Είχαμε και τον τελευταίο πνιγμό στο Λάρναγκαν, που δεν είχε καν ναυαγοσώστη. Ναι, τι είναι οι απαντήσεις που λαμβάνετε για αυτό το θέμα από τους αρμοδίους, καθώς εντάξει δεν είναι κάτι που είναι επεξεγέλασε, έχουμε να κάνουμε με ανθρώπινες ζωές. Η ανθρώπινη ζωή δεν μπορεί να εκτιμηθεί σε ποσό χρημάτων. Οπότε αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό για να μην μπαίνει μπροστά μας η δικαιολογία ότι το κόστος θα είναι τρομερά αυξημένο αν έχουμε ναυαγοσώστες από την Ανατολή μέχρι τη Δύση του Ηλίου. Αυτό πρέπει να γίνει. Οι ναυαγοσώστες πρέπει να είναι από την Ανατολή μέχρι τη Δύση του Ηλίου. Και μιλούμε για τον τουρισμό εσωτερικό είτε από το εξωτερικό, που ο τουρισμός μας προσφέρει πάρα πολλά χρήματα σε αυτόν τον τόπο, ιδίως την περίοδο που έχουμε οικονομικά προβλήματα. Ναι, είναι σωστός ο συλλογισμός. Πάμε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο στον τουρισμό και αφήνουμε αυτό το θέμα να παραπέει. Έχουμε την υποχρέωση να δώσουμε την απαραίτητη προστασία προς τους φιλοξενούμενους μας, οι οποίοι μας αφήνουν εδώ τα λεφτά. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παλίκαρε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια να έχετε. Πάμε τώρα στην Βουλή, κυρίες και κύριοι. Εκεί είναι ο Ιάκωβος.